Αυτή η παγίδα στο οδόστρωμα μετράει ήδη έναν μήνα στην οδό Γιαννούλη Χαλεπά στο Ατσαλένιο. Ο οδηγός αυτοκινήτου έπεσε πριν αρκετές μέρες στην τρύπα, ενώ δεκάδες άλλοι ανυποψίαστοι οδηγοί κινδύνεψαν στο επίμαχο σημείο. Είναι μεγάλη, πώς δεν είναι. Πάνω από 50 από πόντους βάθος έχει. Και έχει και εδώ πέρα και σχολείο που περνάνε παιδιά. Είναι τα παιδιά, το σχολείο. Εντάξει, και είναι και σε κακό σημείο, δεν είναι σε μέρος που, δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνο. Απαράδεκτα είναι, εντελώς. Δεν είναι καλά, δεν είναι και στο μόνο σημείο εδώ. Εδώ γίνεται το έλα να δει στο Ηράκλειο. Στην έξιμη εφαρμογή και εγώ είπα να το πάω ηλεκτρονικά το θέμα. Έστειλα, είδα όμως ότι δεν γίνονται πράξεις όσα... Πριν πόσο καιρό το στείλατε εσείς? Πριν ένα μήνα. Και ένα μήνα λέω, κάνω το σταυρό μου να μην πέσει κάποιος μέσα εκεί. Αρχικά κάτοικοι τοποθέτησαν παλέτες για να καλύψουν το επικίνδυνο σημείο, όμως οι παλέτες έκαναν φτερά από άγνωστο οδηγό, ο οποίος προφανώς τις έβαλε στο μάτι. Επόμενη κίνηση των δημοτών ήταν να τοποθετήσουν καρέκλα στο σημείο της καθίσης του δρόμου, ενώ το βράδυ πρόκειται να τοποθετήσουν λαμπάκια στην καρέκλα, κρούντας με τον τρόπο αυτό το καμπανάκι του κινδύνου. Είχαν βάλει μπαλέτες, τώρα τις πήραν τις μπαλέτες και έμεινε έτσι σκέτο. Και περνάνε, σταματάνε τα αυτοκίνητα εδώ, δεν μπορούν να περάσουν, γίνεται το έλα να δεις. Χθες το βράδυ λοιπόν πήραν τις μπαλέτες και βάλαμε την καρέκλα. Λέμε τώρα να βάλουμε και χριστουγεννιάτικο φωτάκια. Να το κάνουμε έτσι να φωτίζει, να μην πέσει κανένα το βράδυ που έρχεται οι δηλιβεράδες. Όποιος γυρνάει από τη δουλειά του και είναι κουρασμένος. Ούτε φωτισμός υπάρχει, ούτε τίποτα. Όπως υποστηρίζουν δημότες, πρόκειται και τη δεύτερη καθίζηση στο επίμαχο σημείο μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων μηνών, καθώς οι αρμόδιοι, όπως αναφέρουν, προχώρησαν σε πρόχειρη αποκατάσταση του οδοστρώματος. Βγαίνει το, από εδώ πέρα η γωνιά, βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα πάει και πρέπει να πάει ο άλλος εδώ πέρα και ο άλλος που έρχεται από πάνω δεν έχει την ορατότητα, είναι στενοδιά του. Αυτό να το δουν και να έρθουν κατευθείαν σήμερα να το φτιάξουν να μην έχουμε ατύχημα. Τραγελαφικές καταστάσεις με τους δημότες να δυσανασχετούν για την αδιαφορία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου, η οποία αν και έχει ενημερωθεί και μέσω της έξυπνης εφαρμογής δεν έχει κάνει το παραμικρό.